δεύτερη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το 2021. Παραμένουμε συνεπείς στο ραντεβού μας και πιστοί στην δέσμευσή μας ότι η κυβέρνηση θα συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Είναι ένας άτυπος κανόνας, ο οποίος ενδύεται σταδιακά και θεσμικό χαρακτήρα. Έχουμε μια πιο στενή ημερήσια διάταξη σήμερα, αλλά με τρία εξαιρετικά ενδιαφέροντα νομοσχέδια. Θα μας δοθεί και η χρονική άνεση να τα συζητήσουμε πιο αναλυτικά. Είναι νομοσχέδια με ένα έντονο, θα έλεγα, κοινωνικό αποτύπωμα. Πριν όμως πω δύο λέξεις για αυτά, να κάνω μια σύντομη αναφορά στα ζητήματα της πανδημίας και, εφόσον το επιθυμεί, και στο τέλος της συνεδρίασής μας ο Βασίλης Κουκίλιας να πει και κάποια πράγματα πιο αναλυτικά. Έχουμε ένα πολύ θετικό νέο, το οποίο είναι η γρήγορη πρόοδος στη διαδικασία των εμβολιασμών. Εκτιμώ ότι σύντομα θα ξεπεράσουμε και το φράγμα του 1 εκατομμυρίου σε μια επιχείρηση, την επιχείρηση Ελευθερία, η οποία κατά γενική νομολογία είναι άρτια οργανωμένη και την χάνει πολύ μεγάλη αποδοχή από τους πολίτες. Αισθάνομαι όμως ότι ταυτόχρονα η επιτυχία μας στον εμβολιασμό δημιουργεί και κάποια αισθήματα γενικότερου εφησυχασμού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν έχουμε χτίσει ακόμα τείχος ανοσίας και οι μήνες του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου είναι πολύ δύσκολοι μήνες, πάντα παραδοσιακά, για όλες τις αναπνευστικές λοιμώξεις. Είδαμε χθες μια απότομη αύξηση των κρουσμάτων, ειδικά στην Αττική, η οποία εκ των πραγμάτων απομακρύνει την πρόθεσή μας, πάντα ακούγοντας τις οδηγίες των ειδικών, να προχωρήσουμε σε ένα σταδιακό άνοιγμα την 1η Μαρτίου. Το βασικό όμως μήνυμα το οποίο πρέπει να εκπέμψουμε είναι ότι πρέπει να παραμείνουμε πολύ προσιλωμένοι στα μέτρα τα οποία ξέρουμε ότι δουλεύουν. Γνωρίζω ότι όλοι οι συμπολίτες μας είναι κουρασμένοι. Έχουμε όμως αυτή τη στιγμή πραγματικά στα χέρια μας ένα όπλο το οποίο δεν είχαμε πριν από κάποιους μήνες και αυτό είναι το όπλο του εμβολιασμού. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πλησιάζουμε προς το τέλος αυτής της μεγάλης περιπέτειας. Κατά συνέπεια, σε καμία περίπτωση η επιτυχία του εμβολιασμού δεν πρέπει να γίνει άλοθη εφησυχασμού. Και θα παρακαλέσω και τον Υπουργό Υγείας, αλλά και όλους σας μέσα από τον δημόσιο λόγο τον οποίο αρθρώνω, το καθένας στο αντικείμενό του, επειδή όλοι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο επηρεάζεστε από τις εξελίξεις, αυτό να είναι κάτι το οποίο να το τονίζετε συστηματικά. Έρχομαι τώρα στα τρία νομοσχέδια τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα. Πρώτον, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων. Ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, το οποίο έρχεται και εξυγχρονίζει μια πολύ ευαίσθητη πτυχή του οικογενειακού δικαίου, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι ισχύει στη χώρα μας ως προς το βασικό του πυρήνα από το 1983. Έχουν γίνει πολύ αναλυτικές συζητήσεις για το περιεχόμενο αυτού του νομοσχεδίου. Θα μιλήσει πιο αναλυτικά γι' αυτό ο Κώστας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι το πρώτο μας μέλημα είναι πάντα το συμφέρον του παιδιού. Και ότι ο κανόνας πια, η άσκηση της γονικής μέρημνας να γίνεται από κοινού και από τους δύο γονείς. Επίσης, όμως, πολύ σημαντικό είναι η ενίσχυση της διαδικασίας της διαμεσολάβησης για τυχόν διαφορές των γονέων. Πάρα πολύ σημαντικό είναι να μπορούμε να κατοχυρώσουμε την επικοινωνία του παιδιού με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, και να επιβάλλουμε την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων, κάτι το οποίο γνωρίζουμε από την εμπειρία ότι δεν συμβαίνει πάντα. Είναι πολύ σημαντικό να επιμορφώσουμε τους δικαστές οι οποίοι εξετάζουν τις σχετικές υποθέσεις. Θεωρώ ότι με το σχέδιο νόμου το οποίο θα θέσουμε σε δημόσια διαβούλευση, το οικογενειακό μας δίκαιο ως προς την εξαιρετικά κρίσιμη αυτή πτυχή ευθυγραμμίζεται με τις κοινωνικές συνθήκες αλλά και με όσα ισχύουν σε άλλες χώρες. Γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο από το να ρυθμίσουμε τις πιο ευαίσθητες πτυχές των προσωπικών σχέσεων. Γιατί εδώ πέρα ερχόμαστε ουσιαστικά να ρυθμίσουμε τι συμβαίνει σε ένα δύσκολο διαζύγιο. Και αυτό όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο. Θεωρώ όμως ότι
μετά από πολύ συστηματική δουλειά, έχουμε ένα πολύ τολμηρό αλλά ταυτόχρονα και ισορροπημένο κείμενο το οποίο θα θέσουμε σε δημόσια διαβούλευση και προφανώς επειδή είναι ένα ζήτημα στο οποίο δεν χωράει καμία κομματική αντιπαράθεση, είμαστε πάντα ανοιχτοί να το βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο λαμβάνοντας υπόψη και τις τοποθετήσεις όλων όσοι θέλουν να συμμετέχουν σε αυτόν τον δημόσιο διάλογο. Το δεύτερο νομοσχέδιο το οποίο θα εισηγηθεί ο Υπουργός Αναπληρωτής Εσωτερικών υπεύθυνος για τα θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης αφορά τα άτυπα μέλη των οικογενειών μας, τα ζώα συντροφιάς, καθώς η αρμοδιότητα πια μεταπίπτει στο Υπουργείο του οποίου προείσταται ο Στέλιος, γιατί είναι πρωτίστως ένα ζήτημα το οποίο αφορά τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θεωρώ ότι εξυγχρονίζουμε πολύ ουσιαστικά το πλαίσιο που αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα ζώα συντροφιάς και ως προς τη δημιουργία ψηφιακών μητρώων και ως προς τα μητρώα για τις φιλοζωικές οργανώσεις, τα καταφύγια, τους εκτροφείς. Είναι ένα σημαντικό νομοσχέδιο το οποίο θεωρώ ότι λαμβάνει υπόψη και τις απόψεις των φιλοζωικών οργανώσεων. Ένα νομοσχέδιο το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο. Και νομίζω ότι και αυτό θα τύχει αντικείμενο σημαντικής δημόσιας συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση όταν αναρτηθεί και επίσημα από το Υπουργείο. Τελευταία νομοθετική πρωτοβουλία που θα συζητήσουμε σήμερα είναι η εισαγωγή του θεσμικού πλαισίου για την τηλεργασία στο δημόσιο. Θα μας μιλήσει γι' αυτό ο Μάκης Βορίδης. Ξέρουμε ότι επεκτάθηκε η τηλεργασία εσπευσμένα λόγω της πανδημίας, αλλά είναι πια απολύτως προφανές ότι χρειάζεται μια μόνιμη θεσμική κατοχύρωση, η οποία μπορεί να διευκολύνει και στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της απόδοσης, αλλά και της αυτονομίας του προσωπικού. Και βέβαια μπορεί να διευκολύνει όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Μπορεί να δώσει την ευκαιρία σε υπαλλήλους, κυρίως γυναίκες, να διαχειριστούν καλύτερα την ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και στις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους. Και βέβαια είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται να προσθεθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, καθώς εκμεταλλεύεται τις μεγάλες δυνατότητες πια που μας δίνει η τεχνολογία. Σταματώ εδώ. Έχουμε και να επικυρώσουμε τον διορισμό της κυρίας Χριστίνας Παπακωνσταντίνου ως υποδικήτριας στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με εισήγηση του αρμόδιου Υπουργού και του αρμόδιου Υφυπουργού. Να πω μόνο ότι παρά την πανδημία το νομοθετικό μας έργο προχωρά ανεμπόδιστα. Στη Βουλή συζητούνται αυτή τη στιγμή 4 νομοσχέδια. Έχουμε άλλα 7 που είναι έτοιμα προς κατάθεση, 4 στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, ενώ παράλληλα ξεδιπλώνονται δεκάδες άλλες δράσεις των Υπουργείων σε κάθε τομέα κυβερνητικής πολιτικής. Είναι ένας ρυθμός τον οποίο όχι απλά θα τον κρατήσουμε, αλλά και θα τον επιταχύνουμε για να μπορέσουμε να είμαστε συνεπείς με τον προγραμματισμό τον οποίο έχουμε συμφωνήσει σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου για το έτος 2021.